Γεια σα, είμαι η Δόκτωρ νάνι Μαλέρου και βλέπετε την εκπομπή Καλύτερα Γίνεται για μια ζωή προσωπική και επαγγελματική που αξίζει να τη ζείτε. Τι κάνει όμω όταν νιώθει χαμένο, όταν νιώθει χαμένη, όταν τα πράγματα έχουν έρθει με έναν τρόπο που ό,τι ήξερε ότι ήταν γνώριμο και σου δημιουργούσε μια αίσθηση ασφάλεια, αυτά όλα δεν υπάρχουν πια ή έχουν διαταραχτεί. Μια τέτοια περίπτωση που τη ζήσαμε όλοι μας ήταν τα lockdown, το COVID, το Omicron, το Delta, όλη η αλφάβητος της πανδημίας που περάσαμε και που ακόμα περνάμε. Τι κάνεις λοιπόν όταν νιώθεις χαμένος, νιώθεις ότι δεν, δεν ξέρεις προς ποια κατεύθυνση να πας, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις για να βγάλεις μια άκρη. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας. 4 πεντε ιδέες που μπορεί να σας βοηθήσουν ε, να ξαναβρείτε τον εαυτό σας, να ξαναβρείτε την αξία σας, το κέντρο σας και να προχωρήσετε γρήγορα, καλύτερα, με λιγότερο κόπο, λιγότερο επίπονα, αποτελεσματικά, λειτουργικά. Το πρώτο πράγμα που θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι και αυτό θα περάσει. Είναι λογικό, όλοι μας κάποια στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή την αβεβαιότητα και αυτό το χάσιμο που περιέγραψα μόλις πριν, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα περνάνε. Κανένας ποτέ δεν έχει περάσει όλη τη ζωή να νιώθει κάθε δευτερόλεπτο αυτή την απώλεια της προσωπικότητάς του και της ασφαλείας του και της κατεύθυνση. Οπότε και αυτό θα περάσει και θέλω αυτό να το λέτε με πίστη στον εαυτό σας, με την πίστη ότι εσείς θα βοηθήσετε τον εαυτό σας να ξαναβρει το πού πάει και πώς θα πάει. Και ο λόγος που το λέω με τόση βεβαιότητα είναι γιατί το έχετε κάνει στο παρελθόν. Ξέρετε γιατί μιλάω. Όλοι το έχουμε κάνει στο παρελθόν, όλοι έχουμε χαθεί και έχουμε ξαναβρεθεί. Οπότε θέλω πάντα να θυμάστε ότι και αυτό θα περάσει και δεν θα περάσει από μόνο του, εσείς θα το βοηθήσετε να περάσει. Η δεύτερη μεγάλη ιδέα για να ξαναβρεις τον εαυτό σου είναι να συνδεθείς Παρόλο που όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, η αυτόματη αντίδρασή μα είναι λίγο να κλειστούμε στον εαυτό μα, είναι να μαζευτούμε, είναι να μην είμαστε με πολύ κόσμο, εγώ θα σα έλεγα βγείτε και συνδεθείτε. Πάρτε τηλέφωνο έναν φίλο σα, πάρτε τηλέφωνο κάποιον που σα έχει βοηθήσει στο παρελθόν, ένα μέλο τη οικογένειά σα, τον coach σα, τον θεραπευτή σα, οτιδήποτε θεραπευτή έχετε, τον άνθρωπο, τον εξομολογητή σα, τον άνθρωπο που έχετε στην όποια εκκλησία είναι ο καθένα. Κάποιον που μπορεί να σα βοηθήσει. Κά βοηθήσει να βρείτε, να ξαναθυμηθείτε για την ακρίβεια ποιο είστε. Στο Nama Tribe, αν είσαστε μέλη στο Nama Tribe, ξέρετε πόσο πολύ βοηθούν όλα τα υπόλοιπα μέλη της, της φυλής μας, αλλά και φυσικά μπορείτε όλοι να γίνετε μέλη στο Nama Tribe, αλλά ακόμα και αν δεν είστε εκεί πέρα, δημιουργήστε εσείς μια φυλή, δημιουργήστε ένα σύστημα που όταν εσείς δεν θα είστε καλά, θα είναι εκεί πέρα για να μιλήσετε, να πείτε ξεριστή. Αισθάνομαι χαμένο, βιώνω αυτή την κατάσταση, ε, δεν ξέρω προ τα που να πάω. Και θα είναι εκεί πέρα κάποιο να σα πει: ξέρεις τι, μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά. Ε, Έχει ξεπεράσει αυτό. Ειδικά με ανθρώπου που σα ξέρουν χρόνια, μπορούν να σα γυρίσουν πίσω και να σου πούνε: Θυμάσαι και τότε που ένιωθε κάτι αντίστοιχο, Θυμάσαι και εκείνη την περίσταση που όμω κατάφερε να την ξεπεράσει. Και κάνοντα αυτή τη συζήτηση, ξέρετε η ανθρώπινη επαφή. Μα βοηθάει πάντα να νιώσουμε καλύτερα. Κάνοντα λοιπόν αυτή τη συζήτηση, και θα νιώσετε καλύτερα και θα μπείτε στο μονοπάτι για να ξαναβρείτε τον εαυτό σα. Η τρίτη ιδέα που θέλω να κρατήσετε είναι διαβάστε. Διαβάστε, διαβάστε. Δεν εννοώ ε, εκεί που κάνετε έτσι το κινητό σα να διαβάσετε και τη λεζάντα από κάτω. Όχι, πάρτε ένα βιβλίο και διαβάστε. Υπάρχουν τόσα βιβλία. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω καταφύγει σε βιβλία και να έχω πάρει απαντήσει, να έχω πάρει ανακούφιση, να έχω πάρει γλύκα τι στιγμέ που δεν ήξερα που πάω. Πάρτε λοιπόν βιβλία, ρωτήστε, ρωτήστε μέσα στην ομάδα που βρίσκεστε, την παρέα σα, ρωτήστε ανθρώπου που μπορεί να έχουν περάσει κατά αντίστοιχο. Ρωτήστε το βιβλιοπόλη σα, ποια βιβλία μπορούν να σα βοηθήσουν. Υπάρχουν τα κλασικά του Τόνι Ρόμπινς, του Wayne Dyer, του Carnegie Hall. Υπάρχουν τόσα βιβλία που μπορούν να σας δώσουν κατεύθυνση. Και ξέρετε, μερικές φορές ακούμε αυτά τα βιβλία αυτοβοήθειας και λίγο τα σνομπάρουμε. Θα σας πρότεινα να μην τα σνομπάρετε καθόλου. Θα σας πρότεινα να βουτήξετε μέσα σε αυτά, γιατί έχουν πολύ συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία ανθρώπων που έχουν ζήσει ακριβώς αυτό που περνάτε εσείς. Η τέταρτη ιδέα είναι, μετά το διάβασμα, τι άλλο θα ήτανε, ερχόμενο από μένα γράψτε, πάρτε μολύβι και τετραδιάκι και γράψτε, κρατήστε ένα ημερολόγιο αυτών των συναισθημάτων που έχετε τώρα. Ο λόγος είναι διπλός. Πρώτον, θα τα βγάλετε από μέσα σας και δεύτερον, όταν τα διατυπώνεις μπορείς πιο εύκολα να τα διακρίνεις τα πράγματα. Τι εννοώ, ε, εάν καταγράψεις και πεις νιώθω χαμένος, δεν θα σου αρκεί. Αν πας να το περιγράψεις, θα βάλεις ένα γιατί, θα θυμηθείς ποιος επίραξε, θα θυμηθεί κάποια βήματα που μπορεί να κάνει. Σιγά σιγά θα αρχίσει κάνοντα αυτό το, το ντοκιμαντέρ τη δύσκολη φάση που περνά, θα αρχίσει να βλέπει και διεξόδου. Το γράψιμο είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Το journaling, το να γράφει μερολόγιο και να βγάζει από μέσα σου πολλά δυνατά αρνητικά συναισθήματα. Πράγματα που πιθανώ δεν μπορεί να μοιραστεί με κανέναν άλλον. Αυτό δίνει μεγάλη ανακούφιση και πολύ σύντομα θα σα δώσει και κατεύθυνση. Και τέλο, η τελευταία ιδέα που μπορεί να σα βοηθήσει να ξαναβρείτε τον προσωρινά χαμένο εαυτό σα είναι να συγκεντρωθείτε σε μικρού στόχου. Όταν είμαστε σε αυτή τη φάση και νιώθουμε χαμένοι και νιώθουμε αυτή την απόγνωση, πολλέ φορέ δεν ξέρουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα. Αυτό που θέλει να συγκεντρωθείτε στο μικρό καθημερινό στοχάκι που έχετε μπροστά σα. Αυτό μπορεί να έχει την εικόνα του ότι θα σηκωθώ και θα πάω να κάνω ένα ντους θα σηκωθώ και θα πάω να πάρω τηλέφωνο αυτο τον ένα άνθρωπο που θα με βοηθήσει να κάνω μια συζήτηση λίγο διαφορετική. Θα βγω να περπατήσω για δύο λεπτά, για πέντε λεπτά όσα αντέχω. Ξέρω ότι αυτά ακούγονται σαν να μην είναι τίποτα, αλλά για κάποιον ο οποίο αν είστε αυτός ο κάποιο, ο οποίο είναι χαμένος, για οποιονδήποτε είναι σε αυτό το πολύ βαθύ και σκοτεινό πηγάδι, αυτά φαντάζουν τεράστιοι άθλοι και είναι όταν είναι σε αυτήν την κατάσταση. Οπότε θέλω να συγκεντρωθείτε στο να βγει μια ημέρα που σιγά σιγά να καλυτερεύει. Να κάνετε κάτι, να βγείτε από την αδράνεια, να σκεφτείτε κάτι περισσότερο, να διαβάσετε τρει σελίδε, να γράψετε δύο παραγράφου, να μιλήσετε με δύο ανθρώπου, να πάτε αυτό το ραντεβού που το φοβόσασταν, να κάνετε αυτή την κουβέντα με το φίλο σα, με το μέντορά σα, με τον coach σα, να γραφτείτε στο Nama Tribe για να μπείτε μέσα και να πείτε στην κοινότητα: Παιδιά, χρειάζομαι βοήθεια. Ποιο θέλει να είναι ο μπάντι μου, ποιο θέλει να είναι εκεί για μένα και να είμαι εγώ εκεί για αυτόν. Αυτά όλα είναι μικροί στόχοι που ο καθένα μπορεί να τα καταφέρει. Συγκεντρωθείτε στου μικρού, μικρού στόχου. Δεν είναι η ώρα τώρα για να σκεφτείτε την αποστολή σα, ε, τη γενικότερη αποστολή τη ζωή σα, το πού θα πάτε γενικά, το πού θα καταλήξετε όταν θα είστε 100 χρονών. Αυτή είναι η ώρα να συγκεντρωθείτε σε αυτό που έχετε μπροστά στα μάτια σα. Είμαι η Δ. Νάντση Μαλέρου και μην ξεχνάτε: Έχετε το δικαίωμα να τα θέλετε όλα και εμεί είμαστε εδώ να σα βοηθήσουμε να τα αποκτήσετε και να τα απολαύσετε. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε αν κάποια από αυτές τις ιδέες σας βοήθησε κάτω στα σχόλια. Μοιραστείτε μαζί μας οτιδήποτε σας απασχολεί, οποιοδήποτε θέμα θα θέλατε να ασχοληθούμε με αυτό ε, στα επόμενα επεισόδια ή κάτι που δούλεψε ή κάτι που δεν δούλεψε. Εγγραφείτε στο κόκκινο κουμπάκι από κάτω για να μην χάσετε κανένα από τα καινούργια μας επεισόδια και κανένα από τα live σεμινάρια ή trainings που μπορεί να κάνουμε και εννοείται ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να είστε πάντα εκεί πέρα την ώρα που εσείς θέλετε. Δεν είστε μόνοι σας και σίγουρα καλύτερα γίνεται.